Σήμερα είμαι εδώ εκπροσωπώντας την ομάδα του Moodit για να σας παρουσιάσουμε το δικό μας ταξίδι στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων με το Moodit. Όλα ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια, όταν είχαμε την τρελή ιδέα, θα λέγαμε, εάν μπορούσαμε να περιγράψουμε τα συναισθήματα των ανθρώπων με μία φατσούλα από πάνω τους, που να εκφράζει το πώς αισθάνονται. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Να, κάπως έτσι όπως αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα και εγώ λίγο αγχωμένος. Και σιγά σιγά άρχισαν όλα να παίρνουν το δικό τους νόημα, η ιδέα, η ομάδα μας, ένα νέο κοινωνικό δίκτυο που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Και ευτυχώς για μας υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει τεράστια τεχνολογική εξέλιξη. Με τα κινητά, τα smartphone, πλέον οι δυνατότητες των υπολογιστών βρίσκονται στο χέρι μας. Το θέμα είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτήν την εξέλιξη, ακολουθούν μια άλλη δυναμική. Αυτή της φυσικής επιλογής. Δηλαδή, όποιο κοινωνικό δίκτυο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στο σύγχρονο περιβάλλον, είναι αυτό που επιβιώνει. Αν και πολλές φορές, όπως έχουμε δει, χρειάζεται να αλλάξει κάποια από τα χαρακτηριστικά του για να χωρέσει σε μια μικρότερη συσκευή. Επομένως, εμείς είχαμε μια πρόκληση. Πώς θα μπορούσαμε να υπερβούμε τους περιορισμούς που έχει ένα κινητό, το μέγεθος της οθόνης, το γεγονός ότι έχεις αλληλεπίδραση με μια οθόνη, με την επαφή, με το κινητό σου, προκειμένου να δώσουμε μια νέα εμπειρία, ένα νέο κοινωνικό δίκτυο αποκλειστικά για κινητά. Και είπαμε ότι πρέπει να φανούμε γενναίοι. Έπρεπε να σκεφτούμε κάτι από την αρχή και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαμε από μια λευκή κόλλα χαρτί. Είπαμε τι πρέπει να έχουμε για να περιγράψουμε το πώς αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ή πώς σκεφτόμαστε. Και η απάντηση ήταν ότι πρέπει να ξέρουμε το πώς νιώθουμε, γιατί γίνεται αυτό, πού βρισκόμαστε και με ποιους είμαστε μαζί. Αλλά βάλαμε ένα πολύ συγκεκριμένο περιορισμό. Δεν πρέπει στο στάτους να υπάρχει καθόλου κείμενο. Στην περίπτωση που χρειαστεί να ανοίξει το πληκτρολόγιο και να πληκτρολογήσουμε κάποιο κείμενο, χάνουμε την εμπειρία του κινητού. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να συμπληρώνουμε την ιδέα μας. Η απάντηση ήταν ότι μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως το πώς νιώθουμε με μια φατσούλα που έχετε δει ήδη, ένα emoticon που το χρησιμοποιούμε ήδη αρκετά χρόνια στο ίντερνετ για να εκφράσουμε το συναίσθημά μας. Μια φωτογραφία που να περιγράφει το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τι μας επηρεάζει, τι επηρεάζει τη διάθεσή μας. Το κινητό μας ξέρει ήδη το που βρισκόμαστε, άρα το αποτυπώνουμε σε ένα χάρτη. Και μια σειρά από φωτογραφίες με τους φίλους μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία, σαν ένα άλμπουμ, θα λέγαμε, φωτογραφιών. Έτσι κι εγώ σήμερα, εδώ με την ομάδα μου, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Ορφέα και τον Μάκη και ο Άλεξ που είναι από τη Γερμανία, σας χαιρετάει. Είμαστε εδώ εξαιρετικά χαρούμενοι στο Μουσείο Μπενάκη να σας παρουσιάσουμε το project μας κάτω από την αιγίδα του Rising Stars. Και όλα αυτά χωρέσαν σε μία οθόνη. Καταφέραμε και τα χωρέσαμε σε μία οθόνη. Και αυτό είναι το νέο status, Moodit status, όπως το λέγαμε. 4 οθόνες, 4 εικόνες, περιγράφουν πλήρως το πώς νιώθουμε. Όμως το γεγονός ότι στραφήκαμε στην εικόνα δεν σημαίνει ότι περιορίσαμε την εκφραστικότητα των χρηστών μας. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιό μας. Και γι' αυτό λόγω ήδη έχουμε σχεδιάσει 84 εμότικων που να περιγράφουν μοναδικά το πώς νιώθει ο καθένας μας. Και δουλεύουμε προκειμένου να σχεδιάσουμε για συγκεκριμένους σκοπούς. Για μουσική, πιο συγκεκριμένα συναισθήματα πλέον σε αυτή την κατεύθυνση. Και πλέον σιγά σιγά όλα αρχίσαν να έχουν ένα διαφορετικό νόημα. Έτσι, στην αρχή εικόνα μπορούμε να δούμε συνοπτικά όλους μας τους φίλους το πώς ακριβώς νιώθουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν χανόμαστε σε ένα timeline, μικραίνουμε το χώρο του κινητού και πλέον μπορούμε να ξέρουμε συνοπτικά όλο μας το δίκτυο το πώς νιώθει και να διατρέξουμε, όπως ακριβώς γίνεται με την ατζέντα στο κινητό μας. Επιπλέον, το γεγονός ότι εκφραζόμαστε με emoticon μας επιτρέπει πλέον να ψάξουμε με βάση το συναίσθημα, να δούμε δηλαδή ποια άλλα άτομα έχουν την ίδια συναισθηματική κατάσταση αυτή τη στιγμή, την ίδια διάθεση, θα έλεγα καλύτερα. Και ουσιαστικά έχουμε έναν νέο τρόπο να αλληλεπιδρούμε και να κάνουμε φιλίες. Ενώ τέλος, το γεγονός ότι ξέρουμε είναι ένα public δίκτυο, μπορούμε πλέον να ξέρουμε σε κάθε περιοχή τι συμβαίνει γύρω μας. Και με αυτόν τον τρόπο να βλέπουμε ποια άτομα βρίσκονται κοντά μας και πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσουν αυτό και σαν έναν τρόπο να κάνουν νέες γνωριμίες, θα έλεγα. Αλλά ουσιαστικά περιορίζονται μόνο στην περιοχή στην οποία υπάρχει το status. Προκειμένου να μην έχουμε και θέματα privacy με τους χρήστες, να μην νιώθουν άνετα. Συγγνώμη. Ναι, να νιώθουν άνετα. Και επομένως, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να σας ανακοινώσουμε ότι τον Οκτώβριο θα είμαστε διαθέσιμοι.
να κατεβάσετε το application μας και να μπείτε στο κοινωνικό μας δίκτυο από το App Store. Μέχρι τότε θα βρείτε μέσα στη τσάντα σας μία μικρή καρτούλα που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα status Moodit με ένα αυτοκολλητάκι να πείτε άμα είστε χαρούμενοι, άμα βαριέστε με το concept ή ενθουσιασμένοι όπως είμαστε εμείς σήμερα. Και να σας δούμε μετά. Θα θέλαμε να είστε από τους πρώτους χρήστες που θα μπείτε στο κοινωνικό μας δίκτυο, να μας πείτε την άποψή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.